Ξέρετε τι γίνεται όταν μαζεύονται πολλά πατριωτικά κόμματα στη Βουλή? Θα μάθετε σε αυτό το βίντεο. Πάμε να δούμε τις εξεταστικές που κατέδωσε ο Βελόπουλος την πρώτη μέρα στη Βουλή. Βέβαια. Η πρώτη πρόταση προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα. Ναι. Την πρώτη περίοδο του 2015. Την πρώτη περίοδο του 2015, το εξάμηνο, εκείνο το δραματικό εξάμηνο, να βλέπουμε παρακαλώ τις. Πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διακρύβωση της ζημιάς που επέφερε στο ελληνικό δημόσιο, στους Έλληνες και τις τράπεζες, η διακυβέρνηση της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Εντάξει, ας πούμε, αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Κάσανε αυτό, τι δουλειά έχει εδώ στο πλάνο αυτό. Πολύ νωρίς τον έβαλες, από το βάλουμε στο τέλος, είπαμε. Ρετούλο! Μα πια! Η πρώτη εξεταστική ήταν για το, ξέρετε, το capital control. Εκεί που θέλαμε να φάμε και δεν μπορούσαμε να φάμε, λέει, και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Και στο τέλος μας τη βάλανε και ησυχάσαμε. Και επειδή ησυχάσαμε και εν ώψη της πρώτης αυτής εξεταστικής, πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει όταν ένα κράτος μπαίνει στην Ευρώπη. Για να ενώσουν βία την Ευρώπη με την Οικονομική Ένωση, φτιάχνεται το ευρώ. Απαγορεύεται έτσι στα κράτη να τυπώνουν τα δικά τους λεφτά. Και γιατί απαγορεύεται, ρε Μάστορα, στα κράτη να τυπώνουν τα δικά τους λεφτά? Γιατί, για πες μας. Πιο πραγματικά και όχι παραδειγματικά, τι λέμε. Όταν η Ελλάδα δεν τυπώνει δραχμές, για να βρει ευρώ, βγάζει ομόλογα. Έτσι λοιπόν πήγαμε από τα 40 στα 300, 400 και αυτό έγινε σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπετε μέσα σε 5-10 χρόνια από 40, από διψήφια χρέη πραγματικά, πήγαμε σε τριψήφια χρέη αστρονομικά για όλες τις χώρες. Στην ουσία... Για όλες τις χώρες πήγαμε, ναι. Μόνο που κάποιες συγκεκριμένες χώρες δεν έχουν ανάγκη γιατί τα χρήματα τυπώνονται από αυτούς. Από αυτούς για αυτούς που λέμε. Σε αναγκάζω να εκδώσεις ομόλογα, ναι, να δανειστείς αυτό που θα τύπωνες τζάμπα μόνος σου, ναι, με αποτέλεσμα να σου δημιουργήσω πλασματικά τον μύθο του χρέους, ώστε να σε φέρω σε αυτό που σε φέρνω τώρα αυτή τη στιγμή, να αναγκαστείς να εκποιήσεις την περιουσία σου, να σου τα πάρω όλα, mm-hmm, και έτσι να σε καταργήσω ως κράτος. Όταν καταργηθεί η οικονομική υπόσταση. Απλά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Απλά πράγματα, και να σας το κάνω λίγο πιο λιανά, γιατί είμαι από χωριό και τα καταλαβαίνω λίγο χωριάτικα τα πράγματα. Για δώσω. Έτσι. Όταν εγώ δεν μπορώ να παράγω χρήμα δικό μου, δραχμή, γεν, ό,τι είναι, πετσετάκια, ό,τι θέλεις είναι. Μπράβο. Ναι. Πρέπει να πάω στο γείτονα. Να μου δανείσει ο γείτονας, φτιάχνοντας τα ομόλογα κτλ. Κτλ. Και μετά, επειδή τα ροδάκινα μου τα πετούσαν στο λάκκο, επειδή με επιδοτούσαν να βγάλω τις ρίζες, τα χωράφια κτλ. Από τα λεφτά που θα με δονήσει ο γείτονας, θα πάω να πάρω και τα δικά του προϊόντα για να τα ξαναδώσω πίσω και μετά να του τα επιστρέψω και με τόχο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, χωριά την εξήγηση. Και δεν μου λες, και αν ο γείτονας πει εγώ δεν σου δανείζω, τον κόλο σου αγαρά στο τσιμέντο. Τι γίνεται? Είναι μια μεγάλη περίπτωση αυτό που συζητάς, γιατί όταν τελειώνουν τα υποθηκευμένα πλούτη ενός κράτους, μετά σταματάει και ο δανεισμός. Ναι. Και γίνονται οι πολίτες και οι κρατικοί, οι σφουγγαρίστρες στη Βουλή. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Στο πάμε επόμενο. Να δούμε τώρα τη δεύτερη εξεταστική. Κρατηθείτε. Η δεύτερη, για πες, η δεύτερη είναι στα πιο επίκαιρα, για τα εμβόλια, το mRNA. Πρόεδρο της Βουλής, κύριε Τασούλα, καλωρίζει και κύριε Τασούλα, να μας πείτε λοιπόν, πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των επιπλοκών, των θανάτων και των διαφόρων ασθενειών που προκάλεσε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες το εμβόλιο mRNA, τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών στα μέλη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που με τις αποφάσεις τους, ασκώντας παντός είδους βία, υποχρέωσαν τους πολίτες να υποστούν το συγκεκριμένο εμβόλιο με τις εντεύθυνες συνέπειες και την παραπομπή στη δικαιοσύνη των υπευθυνών. Εντάξει, ας πούμε, αγάπησα τον Αντώνη Εσύ Σαμαρά. Εσύ να μην χάσεις το Σαμαρά να αγαπήσεις. Χάσει και ο κόσμος να αγαπήσει τον Μητσοτάκη. Σε ολόκληρη Βουλή σε έβαλε. Άιτε τώρα να μην αρχίσει και με σένα.
Πήρα και άλλη κλίση, αυτή πονάει, δεν είναι. Άιντε τώρα. Λοιπόν. Το χάσμα πονταμά, μα φύγει τέτοιο τεφαρή και τώρα. Μα τώρα βγήκε εδώ πέρα και λέει εξεταστική για, για τη συμφορά που μα βρήκε. Τρία χρόνια χάσαμε από τη ζωή μα. Δεν μπορούσαμε να πάμε στον γείτονα. Να του πάρουμε κανένα μουσμουλο εκεί να φάμε. Α κλέψουμε κανένα κορόβελο, ρε, γιατί άρχισε να βαράει πασαβέλο εδώ πέρα. Κατάλαβε. Απλά πράγματα. Λοιπόν. Τι, μετά με τέτοιε βόμβε που ρίχνει ο άλλο, τι περιμένει ότι θα μαζευτούν να βγάλουν εξεταστικέ. Πολλά τα πατριωτικά κόμματα, κυρίες και κύριοι. Κρατηθείτε, πάμε στο τρίτο. Πάμε στην τρίτη τώρα. Ναι, για πες. Η τρίτη έχει να κάνει με την τραγωδία στο Μάτι. Με την εθνική τραγωδία. Στο Μάτι που αφορά την προηγούμενη κυβέρνηση, στην οποία επίσης έχει δώσει αμνηστία ο κύριος Μητσοτάκης για το θέμα αυτό. Πρόταση σύσταση εξεταστική αξίωση. Ας πούμε, αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Ο άλλος λέει, εγώ λέει, αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Ναι, το αγάπησε το κυρίως θέμα, να αγαπάμε τη Νέα Δημοκρατία. Να πάει να το παντρευτεί, ρε, τι δουλειά έχει στη Βουλή. Α, δεν μας τρελάντησες. Φεύγει ένας, μπαίνει άλλος. Άντε από εκεί πέρα. Πάει, βάλει και το 4. Το 4, το 4. Βάλει γιατί έχει κι άλλου, δεν είναι μόνο αυτέ το μάτι. Έχει κι άλλου. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των λόγων, των συνθήκων και των διαδικασιών κάτω από τις οποίες υπογράφτηκε και ακυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών. Καταλογισμού. Εντάξει, ας πούμε, αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Αν αγαπούσε την Ελλάδα με μπαγλαμά όπως τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα θα είχαμε γίνει από δύο χωριά καλλιτέχνες, να πούμε, αλλά τι να κάνουμε που κάτι συμφωνίες εκεί πέρα δεν ήμασταν εμείς εκεί. Εμείς πήγαμε και φάγαμε το ξύλο. Τι να σε κάνει. Δημοκρατία έχουμε, δεν θα φάμε ξύλο εμείς. Πώς. Δημοκρατία χωρίς ξύλο δεν γίνεται, δυστυχώς. Και μιας και το έφερε εδώ η κουβέντα, να πούμε. Τι είπανε οι Σπαρτιάτες στις εξεταστικές του Βελόπουλου, ξέρει κανείς. Τα παλικάρια θέλουν διαβούλευση, δηλαδή θα πάνε στον μπαμπά να πούνε «Μπαμπά, επιτρέπετε ή θα τις φάμε». Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο αυτή, είναι και άλλα κόμματα. Φυσικά. Δες τώρα, για να γίνει όλη, για να γίνει μια εξεταστική, θέλει 30 βουλευτές να συμφωνήσουν ότι «Ξέρετε, θα σας ψάξουμε». Δεν έχει. Και αποφασίσαμε και θα σας ψάξουμε, τέλος. Έτσι, και όλους. Και σε ποσοστό είναι το 10%. Απλά πράγματα. Τώρα, εντάξει, τι να κάνω. Πάμε να δούμε και την πέμπτη και τελευταία επιτροπή και θα σας πω στο τέλος. Έτσι, να δες το γλυκό. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των συνθήκων του μαζικού εγκλήματος των Τεμπών, τη διακρύβωση και τον καταλογισμό τυχών ποινικών ευθυνών σε μέλη της τότε κυβέρνησης της Δημοκρατίας και την παραπομπή των ποινικά υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο κοντεύουμε ήδη να ξεχάσουμε, γιατί τα κανάλια και ορισμένοι αλγόριθμοι δεξιά-αριστερά προωθούν μόνο τα δικά τους τα παιδιά, ξαδέρφια, εγγόνια, συνυφάδες κτλ. Και επειδή μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μας αρέσει, το γουστάρουν. Μας αρέσει να λέμε την αλήθεια. Δυστυχώς. Με το δικό μας καυστικό τρόπο. Βέβαια, μπορεί να είμαστε ενοχλητικοί κάποιες φορές. Γιατί? Κάποιες, συνήθως. Γιατί? Γιατί? Πάμε να δούμε. Εσείς γιατί φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κάποτε? Εντάξει, ας πούμε, αγάπησα τον Αντώνη Σαμαρά. Α, ήσταν σαμαρικός εσείς. Ναι, όταν έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγώ πήγα με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν μου λέτε. Μετά την κυβέρνηση Μητσοτάκη πήγε με την κυβέρνηση Σαμαρά. Ή πώς γίνεται αυτό, έτσι δεν γίνεται. Ανάποδα. Προφανώς ήταν αλλού και μόλις έφυγε ο Μητσοτάκης, λέει τώρα αφού έφυγε ο Μπαμπούλας, θα πάμε στο Σαμαρά που μας, τον αγαπάμε και μας αγαπάει να κάνουμε αλυσβερίσκια. Μπράβο. Άρα ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν γνήσιος πατριώτης, εγώ σου είπα. Εγώ σου είπα ότι στο τέλος θα την βρούμε την άκρη. Αυτός είναι σκληροπυρηνικός πατριώτης. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα με μπόλικη ρίγανη και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά. Και τα παιδιά παξένουν. Παξάν, ντουξάν.